Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Γεια σας! Καλώς ήρθατε στην πιο μοδάτη εκπομπή του MAD TV. Είμαι η Σέμπλε και εδώ στο MAD for Fashion και για την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για hot fashion trends, για beauty tips, θα σχολιάσουμε παρέα celebrity outfits και στο τέλος θα υποδεκτούμε μια καλεσμένη έκπληξη. Για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε όπως κάθε φορά άλλωστε και με το πιο hot, την πιο hot ενότητα της εκπομπής που είναι τα hot fashion trends. Σε αυτή την ενότητα βλέπουμε και σχολιάζουμε παρέα τις πιο καυτές τάσεις της σεζόν. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για γόβες. Και όχι όποιες και όποιες γόβες. Τις μινιμαλιστικές. Που από το φθινόπωρο του 2023 είναι must. Απλά δεν είναι μόνο το 2023, είναι ανέκαθεν. Οι γόβες είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ basic και θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα ζευγάρι μαύρες γόβες. Πραγματικά πιστεύω ότι μπορούν να σώσουν, να απογειώσουν ή να φέρουν και πιο στα ίσια ένα οποιοδήποτε outfit. Σήμερα προσωπικά δεν έχω επιλέξει να φορέσω γόβες, έχω επιλέξει όμως να φορέσω πέδιλα, γόβα, χοντρό τακούνι, άνετες. Αυτό, εντάξει, ωραία. Και βασικά, σήμερα ήθελα να σας μιλήσω για κάτι άλλο. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε μία γόβα λουστρίνη. Η αλήθεια είναι πως δεν τρελαίνομαι για αυτό το ύψος, γιατί κάνει λίγο εκκλησία. Είναι αλήθεια. Αλλά φέτος είναι πάρα πολύ τάση και όλες όσες προτιμούν κάτι λίγο πιο χαμηλό και δεν είναι έτσι συνηθισμένες στα πολύ ψηλά, και αυτό είναι μία λύση. Αρκεί να το συνδυάσετε σωστά και για να μην έχετε να πάτε στην λειτουργία προφανώς. Αλλά σήμερα ήθελα να σας μιλήσω για τα φορέματα, γιατί έρχονται τα Χριστούγεννα γενικά και είμαι και εγώ από τα κορίτσια που πάντα θέλουν να έχουν ένα καινούριο φόρεμα τα Χριστούγεννα, που σίγουρα είναι κάποιο budget. Αλλά και σήμερα γι' αυτό είμαι εντυμένη έτσι. Ήθελα να πω ότι ένα φόρεμα το οποίο μπορεί να έχουμε ξαναφορέσει σε άλλη περίσταση, εγώ το συγκεκριμένο το φόρεσα στο Mad Walk, μπορείς με το styling να το αλλάξεις εντελώς ύφος. Οπότε είτε βάζεις ένα πουκάμισο από μέσα, εγώ έβαλα και γάντια, είτε βάζεις κάλτσες, είτε βάζεις κάποιο καλτσόν. Πραγματικά νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος κάθε χρόνο να αγοράζουμε κάτι καινούριο. Μπορούμε να ανακυκλώσουμε ό,τι έχουμε στην καρδαρόμπα μας, δίνοντάς τους έτσι ένα καινούριο πιο τσακπίνικο αέρα. Προφανώς έχω συνδυάσει το outfit μου με φάκελο beige bois, έτσι και αυτός δερμάτινος. Μπορείτε να βρείτε τους φάκελους, τις τσάντες μου, τα πάντα, είτε μέσω του Instagram beige bois, βλέπετε κιόλας γιατί φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο, ή μέσω του e-shop μου beigebois.com. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Γεια σου λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Mad for Fashion, είμαι η Σέμπλε και πάμε να δούμε, εδώ πέρα είδατε και τα social μου. Πάμε λοιπόν να παίξουμε το αγαπημένο μου παιχνίδι που είναι Smash or Pass. Πολύ εύκολη κανόνες του παιχνίδιου, ουσιαστικά βλέπουμε παρέα outfit που έχουν κάνει αγαπημένοι μας celebrities και ανάλογα με το fashion meter. Στο τέλος κρίνουμε εάν έχει απογειώσει το outfit του, οπότε είναι smash, ή αν χρειάζεται στυλιστικές συμβουλές από την Σέμπλε Beige Bois. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Winnie Harlow, πολύ αγαπημένη. Για να δούμε. Πάλι δεν βλέπω πολύ καλά, φοράει ένα φόρεμα το οποίο είναι σαν πάπλωμα, μου λέει αρχιτάκτης μου. Είναι χοντρό. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ οι βάτες. Αλήθεια. Είναι ξεκάθαρα ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι, δεν νομίζω να το φορούσαμε εγώ και εσείς να βγούμε έξω. Παρ' όλα αυτά είναι η Winnie. Ο Κώστας από το control μου λέει ότι θέλει να το βάλει, να το βάλεις Κώστα μου και να έρθεις εδώ πέρα να σε καλέσω στην εκπομπή προφανώς. Μου αρέσει από κάτω τι έχει βάλει, τι παπούτσια έχει. Είναι μαύρα παπούτσια, πέδιλο. Μου αρέσει που ανάμεσα βλέπεις και δέρμα και κάνει κάπως έτσι σκισίματα. Αλλά πραγματικά το πάνω κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ.
Έτσι της δίνει ένα πολύ αρχοντικό. Άρα είναι smash προφανώς. Προφανώς. Και είναι από τις λίγες φορές που θα έλεγα ότι δεν μου έλειψε και το style, γιατί είναι τόσο επιβλητικό αυτό που φοράει, που νομίζω ότι ίσως και έχανε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με Ελένη Βουλγαράκη. Α, ωραία. Λοιπόν, ενώ δεν είμαι πάρα πολύ γενικά των πιο χαλαρών outfit, εδώ πέρα μας έχει κάνει ένα τέλειο denim look σε βραδινή εκδοχή. Το έχει συνδυάσει με ψηλό πέδιλο, το οποίο τι χρώμα είναι. Είναι λίγο metallic. Metallic γαλάζιο όμως, το οποίο είναι πιο πρωτότυπο. Αλήθεια μου αρέσει πάρα πολύ. Φοράει πάνω ένα τύπου κορσέ denim. Το έχει συνδυάσει με ένα μαύρο απλό τσαντάκι. Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα φορούσα και εγώ. Ίσως να είχα βάλει κάποιο τσόκερ με τριαντάφυλλο denim, έτσι. Έχει βάλει ένα απλό κόσμημα, απλά εδώ πέρα είμαστε στην πιο μοδάτη εκπομπή του MAD-TV. Δεν γίνεται να βάζουμε απλά κοσμήματα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα super smash, υπέλαμπρη, πολύ όμορφη. Μπράβο. Πάμε λοιπόν για τον τελευταίο μας, Linas X. Ναι, ωραία, το περίμενα. Μας έχει συνηθίσει έτσι σε αρκετά extreme outfits, έτσι και εμφανίσεις. Από το περουκίνι, από τα γυαλιά, από το καπέλο, από τα bomber. Ναι, αλίμονο που θα σου άρεσε σε ένα ζωή τσάρχη συντάκτη. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει και να σου πω την αλήθεια, τον έχουμε ξαναδεί. Είναι άτομο το οποίο είναι εξαντρικ και από τη μουσική του και από τον τρόπο με τον οποίο ντύνεται. Και είμαι πολύ υπέρ του να είσαι εξαντρικ πραγματικά και να είσαι το δικό στυλ και να το υποστηρίζεις. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα δεν βλέπω κάποια συνοχή ή τουλάχιστον εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Οπότε είναι ένα pass, Λινάς. Πας! Λοιπόν, λυπούμαστε πάρα πολύ, Λινάς. Ελπίζω να μην στεναχωρηθείς, άμα το δεις αυτό. Αλλά μπορείς να κάνεις πολύ πολύ καλύτερα. Και πάμε σε break και θα τα πούμε πολύ σύντομα με την απόψινή μας καλεσμένη. Επιστρέψαμε λοιπόν από το break μας εδώ στο Mad for Fashion. Είμαι η Σέμπλε και είμαι πάρα πολύ έτοιμη και έτσι ανυπομονώ να υποδεχτούμε την σημερινή μας καλεσμένη, η οποία είναι ένα κορίτσι το οποίο ασχολείται με τη μόδα πολύ καιρό. Έχει κιόλας φτιάξει το δικό της brand, δεν θα σας πω παραπάνω για να μας τα πει όλα εκείνη. Πάμε να υποδεχτούμε τη Ράνια Σπανού. Γεια σου Ράνια μου. Τι κάνεις. Καλώς ήρθες, ευχαριστούμε κιόλας που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τέλεια, δεν έχω άγχος. Όχι, φαίνεται να έχω άγχος. Όχι, έχω όμως τέλειες μπότες. Ναι, έχουμε τέλειες. Νομίζω ότι η πρώτη καλεσμένη μου που έρχεται με δύο διαφορετικές μπότες. Ναι, το κάνω συχνά στη ζωή μου, να σου πω. Ωραία. Αν μπορείς να έχεις τα ίδια παπούτσια. Δείχνω και στην κάμερα, συγγνώμη. Ωραία, τέλεια. Τα ίδια παπούτσια σε διαφορετικό χρώμα για να το κάνεις έτσι λίγο πιο σωστά. Ναι. Όσον αφορά το σχέδιο του παπούτσιου, αλλιώς μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις διαφορετικά. Τέλεια, λοιπόν. Θέλω να πεις πώς, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε αυτή την περίοδο. Εγώ τώρα έχω τελειώσει με τη σχολή μου. Mm-hmm. Έχω τελειώσει την καλών τεχνών. Μπράβο. Είμαι καστικός. Mm-hmm. Και με τη μόδα και το ρούχο ασχολούμαι από πάντα, νομίζω. Όπως όλοι οι άνθρωποι που τους αρέσει το ρούχο. Mm-hmm. Από παιδάκια. Έχω δηλαδή αυτές τις κλασικές ιστορίες που έχουν όλοι. Όταν ήσουν μικρή, έκανες αυτό. Mm-hmm. Και τώρα πιο επαγγελματικά πια. Έχω ανοίξει το χώρο μου στη Φιλαδέλφια, δεν δέχεται ακριβώς κόσμο, είναι e-shop το κατάστημα. Okay. Όμως λειτουργεί σαν showroom και μπορεί κάποιος να έρθει να δει τη διαδικασία παραγωγής ενός ρούχου, διότι τα κάνω και μόνη μου, δηλαδή κόβω, πατρών, το σχέδιο, το ράβω, είναι εξ ολοκλήρου πάνω μου. Δεν είναι κάτι, μ' αρέσει να έχω συνεργάτες, όμως από κάπου ξεκινάς. Ναι, μπορώ να φανταστώ δηλαδή να συνεργάζομαι ανθρώπους στο μέλλον και πίσω από τις κάμερες και μπροστά. Αλλά προς το παρόν το δουλεύω με τα χέρια μου. Έτσι ξεκινάς. Ωραία, πάμε όμως να το πιάσουμε λίγο από την αρχή και να μου πεις πώς ξεκίνησε το όλο σου ταξίδι και η ενασχόλησή σου με το χώρο της μόδας. Λοιπόν,
Σίγουρα είχα ερεθίσματα γενικά, όχι τόσο από τη σχολή μου. Δεν υπάρχει δηλαδή σαν κλάδος, ούτε να ασχοληθείς πρακτικά, δεν υπάρχουν μηχανήματα να ράψεις, να κάνεις, ούτε πολύ ενδιαφέρον. Χωρίς να είμαι άδικη όμως, υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν σχολή και καθηγητές και άτομα και υπάρχει παρεδόση. Νομίζω ότι ξεκινάει όπως ξεκινάνε όλα στα καλλιτεχνικά. Δηλαδή λες, α, ένα παντελόνι, τι ωραίο, μπορώ να φτιάξω ένα. Οπότε, θυμάμαι δηλαδή να δεν είχα κάνει μηχανή, η ραπτική μηχανή. Και δεν ξέρω, ξέρεις την αράχνη που κολλάς τα ρούχα μεταξύ της με το σίδερο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έκοβα, κόλλαγα, έλεγα, α, κοίτα, μπλουζάκι. Μετά οι κολλητές μου πήραν μια μηχανή, παίζει και πριν 6-7 χρόνια. Οικιακής χρήσης, μια Singer. Οπότε ξεκίνησα σιγά-σιγά, λίγο να στενέψεις, λίγο να κάνεις, μετά λες, α, κοίτα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν το έχω σπουδάσει. Δεν έχω πάει να κάνω. Πήγαινα. Αλλά είμαι άνθρωπος που όταν με ενδιαφέρει κάτι, μαθαίνω. Δηλαδή, έχω πάει σε φασόν να δω πώς ράβουνε. Έχω κυρίες που συνταξιούχες που στάρουνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Το κάνουν όλη τους τη ζωή και μπορεί να μου δείξουν, ας πούμε, κολπάκια. Ναι, το πατρόν που είναι δύσκολο. Αν και μ' αρέσουν τα απλά ρούχα, να σου πω την αλήθεια. Και από εκεί και πέρα, όταν μπαίνεις στο χώρο, σιγά σιγά μαθαίνεις λεπτομέρειες που σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και τα λύνονται τα χέρια σου. Να μάθεις τα μηχανήματα, κοπτοράπτες, την κέλια. Ένα ρούχο μπορεί να έχει 3 διαφορετικά μηχανήματα πάνω του. Ναι. Και είναι και πιο επαγγελματικό το αποτέλεσμα. Οπότε, εδώ έρχεται και το handmade. Ξέρεις, κάπου είναι handmade, αλλά τι σημαίνει handmade. Τέλος πάντων. Ναι. Και κατά πόσο στο τελικό αποτέλεσμα θέλεις να βλέπεις ότι είναι handmade. Ναι, συμφωνώ. Νομίζω ότι είμαι κάπου στη μέση. Δηλαδή, μ' αρέσει να φαίνεται η χειρονομία, αλλά μ' αρέσει και η τελειότητα. Όταν λέω τελειότητα, εννοώ να είναι άρτιο. Ναι. Για αυτό που πρέπει να είναι, να μην είναι πρόχειρο. Κάτι. Μια ραφή, ας πούμε. Δεν μπορώ να δω στραβή ραφή. Τι θα αγοράσει στραβή ραφή. Όχι. Τα πήραμε στην τραπηγραφή. Όχι, βέβαια. Θέλω να μου πεις πώς και αποφάσισες να ξεκινήσεις το καινούργιο σου brand, Bluedy. Σωστά το λέω. Bluedy, θα το έλεγα. Είναι από το. Να πω και από τι είναι. Ναι, και ακριβώς. Και θέλω να μου πεις κιόλας από πού βγήκε και η ονομασία του brand. Λοιπόν, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι παραπάνω. Πέρα από το. Έχω 2 γατάκια. Τον Didi και την Blue. Οπότε, Bluedy. Σε cute, ναι. Τομάτο. Είναι άσπρο-μαύρο, κάτασπρο και κατάμαυρο. Πάρ' το και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Οπότε, ναι, κάπως έτσι το σκέφτηκα. Δεν είχε πολύ φαντασία, αλλά... Ένα brand, ένα όνομα είναι. Με δυσκόλευε, νομίζω. Γενικά είναι κάτι δύσκολο να σκεφτείς ένα brand, δεν είναι. Ναι, είναι. Δηλαδή, λες, θα το απλοποιήσω, να το κάνω σύνθετο. Τώρα δεν ξέρω τι χρειά βγάζει προς τα έξω. Πώς φαίνεται, τι χρώμα έχει σαν όνομα. Μπλε. Μπλε σίγουρα! Και το λατρεύω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το μπλε. Το γαλάζιο, δεν μπορώ να ζήσω. Όχι, νομίζω ότι είναι ωραίο, είναι εύηχο, είναι πολύ χαριτωμένη και η ιστορία πίσω από αυτό. Και είναι κάτι της καθημερινότητάς σου και είναι κάτι εσύ, οπότε πόσο καλύτερο. Ναι, για να το λες. Καλά, εμένα την εταιρεία μου τη λένε Μπαϊτζιμπουά, επειδή είναι το επιθετό μου και κανείς δεν μπορεί να το πει. Απλά δεν θα κάνω έκπτωση σε αυτό. Μου λένε πολλές φορές γιατί δεν το αλλάζεις, να το κάνεις πιο. Να μπορεί να το πει ο κόσμος πιο εύκολα. Γιατί όχι, γιατί αυτή είμαι εγώ, ξέρω εγώ. Ξέρεις, και έχει και νόημα. Ναι. Δεν έχει και νόημα, έχει και έννοια. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε να επιστρέψουμε στον Bluedy. Και θέλω να μου πεις, όταν υπάρχει. Είναι το 2023, υπάρχουν τόσες εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν ρούχα. Πώς αποφάσισες να πάρεις το ρίσκο και να κάνεις και εσύ εταιρεία με ρούχα. Έχεις δίκιο, έχει λίγο ρίσκο. Νομίζω ότι εμπιστεύομαι πολύ τα χέρια μου. Δηλαδή, ό,τι θέλω να κάνω, όταν περνάει από τα χέρια μου και από την επεξεργασία μου, πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω. Ξεκινώντας, έχω δει ότι κάποια πράγματα που κάνω αρέσουν, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι... Είπα, ξύπνησα μια μέρα και είπα, θα κάνω αυτό, ναι, εμένα περιμένατε, ας πούμε, για να βγάλω ρούχα. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που σχετίζονται, άτομα που τους αρέσει και έχει λίγο άγχος, αλλά έχει και μια σιγουριά ταυτόχρονα. Είναι αυτό το ρίσκο που λες, μάλλον αυτό είναι το ρίσκο. Ότι... Αλλά δεν είναι και τόσο ρίσκο όταν εμπιστεύεσαι και λίγο τον εαυτό σου. Ναι.
σίγουρα. Ρίσκο έχει το επιχειρήν. Ότι θα αρέσει τον κόσμο αυτό. Ακριβώς. Ναι. Θα πουλήσει. Γιατί καλώς ή κακώς από αυτό βιοπορίζεσαι. Δηλαδή από το ποια πήγηση θα έχει στον κόσμο αυτό που φτιάχνεις. Ναι. Που δεν με φοβίζει πάρα πολύ αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα κάνω. Γιατί τώρα ετοιμάζω κάτι καινούριο που δεν έχει πολύ σχέση με το προηγούμενο. Okay. Αισθητικά, ας πούμε. Όπως και εγώ που αλλάζω, δεν μπορούν να μην αλλάζουν τα ρούχα. Mm-hmm. Αλλά θα είναι πάλι ρούχο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ενώ όσο αφορά τα κομμάτια, τα πατρεών, ναι. Το ύφος, μπράβο. Ναι. Νομίζω ότι και 2-3-4 στην αρχή. Έχω 2-3-4 ήδη. Mm-hmm. Δηλαδή το έχω κάνει και πήγαινα σε μπαζάρ, έτρεχα, mm-hmm. τα σκηνικά, αλλά. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο εύπεπτα τα ρούχα. Mm-hmm. Δηλαδή, μου αρέσουν τα απλά ρούχα, αλλά ξέρω ότι δεν κάνω κάτι το οποίο. Επειδή μου θα είναι βιομηχανία, mm-hmm. θα είναι. Δεν θέλω να λέω fast fashion και τέτοια, τα ξέρουμε, mm-hmm. τα έχουμε πει χίλιες φορές, αλλά δεν έχω σκοπό δηλαδή κάτι να το δουν όλοι και να πούνε wow. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσουν τα ρούχα που αρέσουν σε όλο τον κόσμο. Οπότε θα μου πει τι αρέσει σε όλο τον κόσμο. Αλλά το λέω πάνω κάτω. Ναι. Θέλω να μου πεις, υπάρχει ένα πρότυπο γυναίκας το οποίο έχεις στο μυαλό σου όταν σχεδιάζεις και ξέρω τι αποτελεί πηγή έμπνευσής σου. Α, ναι, γιατί προφανώς και είναι εφαρμοσμένο. Από τη στιγμή που φτιάχνεις ρούχα για σώματα, έχει ένα σκοπό, οπότε είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Mm-hmm. Για στο μυαλό μου, δεν ξέρω mm-hmm. αν κάνω λάθος, mm-hmm. με διορθώνει οποιοςδήποτε. Κοίτα, στην αρχή όλοι ξεκινάνε με το δικό του σώμα, χωρίς αυτό να το εννοώ με βάση τα νούμερα, mm-hmm. γιατί εγώ είμαι αδύνατη, δεν είναι όλοι οι mm-hmm. άνθρωποι αδύνατοι. Δεν έχω ένα συγκεκριμένο σώμα, όχι, στο μυαλό μου. Okay. Έχω την άνεση, mm-hmm. την ασφάλεια mm-hmm. και την ειλικρίνεια. Μ' αρέσουν τα ειλικρινή ρούχα. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό, αλλά να είναι τέλειο. Ειλικρινή. Ναι. Αλλά αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πώς καταφέρνεις και τα μεταφράζεις αυτά σε ένα ρούχο. Έλατε, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Επειδή έχω και εικαστικό από υπόβαθρο, έχω mm-hmm. οι σπουδές μου είναι πάνω στα εικαστικά, mm-hmm. που δουλεύεις την εικόνα. Αυτό, mm-hmm. δηλαδή δουλεύεις με την όραση, mm-hmm. δεν απευθύνεσαι μόνο στην όραση, μπορεί να απευθύνεσαι και στην νόηση και στο συναίσθημα, mm-hmm. δεν είναι εικόνα για την εικόνα. Mm-hmm. Αλλά. Κάπως συμβαίνει, δεν ξέρω, ο εγκέφαλος κάπως το κάνει. Δεν μπορείς να το πω με λέξεις. Δηλαδή, μπορεί να είναι και ζωγραφική. Mm-hmm. Όταν ξεκινάς και στείνεις σε ένα ζωγραφικό, ας πούμε, πίνακα έργο, mm-hmm. Έχεις κάποιες βάσεις στο μυαλό σου με βάση τη γεωμετρία. Mm-hmm. Έτσι κάπως φτιάχνεις και ένα ρούχο, απλά έχεις το όριο του σώματος. Δηλαδή, είναι φτιαγμένο για να φορεθεί. Και δεν θέλω να το ξεχνάω αυτό. Δηλαδή, κατάλαβες. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει να είναι άνετο. Να είναι ωραίο, mm-hmm. όταν λέμε ωραίο, σχετικό το ωραίο, mm-hmm. και να μπορεί ένα άτομο μέσα να νιώθει πάλι άνετα, θα πω, κοίτα πόσο με ενδιαφέρει η άνεση. Ναι, νομίζω ότι όσο μεγαλώνω με ενδιαφέρει πολύ η άνεση. Να είναι κάτι άνετο και καλοραμένο, με καλής ποιότητας. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω να απαντάω πολύ επί τούτου. Ελπίζω να είμαι κατανοητή και να μην χάνετε η σκέψη μου. Μας καλύπτεις και τα λες και πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση, πριν φύγουμε σε break. Θέλω να μου πεις, θεωρείς πως η Ελλάδα είναι χώρα η οποία ευνοεί τους νέους σχεδιαστές? Εντάξει. Δεν νομίζω ότι ευνοεί πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ εύκολο το έδαφος. Πιο εύκολο σε άλλες πόλεις, χώρες που πραγματικά τους ενδιαφέρει και τους αφορά. Mm-hmm. Αυτό όμως είναι λίγο σχετικό. Δηλαδή, έξω είναι τεράστιος ανταγωνισμός. Ωραίο είναι να πηγαίνεις, να βλέπεις τη γίνεται και να σπουδάζεις και να βλέπεις. Και να απορροφάς. Και να απορροφάς. Mm-hmm. Γιατί όχι να μπεις και στη διαδικασία να κάνεις κάτι. Mm-hmm. Αλλά και εδώ, εγώ εμπιστεύομαι πολύ και τους νέους και τις νέες που mm-hmm. αγοράζουν και ασχολούνται. Γιατί όχι. Γιατί εννοώ ότι από το κοινό mm-hmm. θεωρώ ότι ναι, γιατί όχι και στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι υπάρχουν τα εργαλεία. Εργαλεία δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Τα τρέχεις λίγο κάπως μόνη σου όλα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι και ο κόσμος γουστάρει. Ναι. Και κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό.
Και νομίζω ότι υπάρχει πολλή θέληση από τις νεότερες γενιές στο να μπορούν να καταναλώνουν και να αγοράζουν ρούχα ή γενικά προϊόντα από μικρότερους σχεδιαστές που όμως έχουν μια πολύ διαυγή, ένα process στο πώς φτιάχνουν τα πράγματα, στα υλικά, στην ηθική που υπάρχει πίσω και από την εταιρεία. Ειλικρίνεια και εδώ έρχεται. Αυτό. Και συμφωνώ και σε αυτό και γι' αυτό θα ήθελα κιόλας να μπορεί οποιοδήποτε άτομο να έρθει, ας πούμε, και να δει τη διαδικασία. Και γιατί να απομυθοποιήσει, όχι απομυθοποιήσει με την άσχημη έννοια, ότι ρε παιδί μου, ότι είναι και αυτό συμβαίνει. Να δει πως εγώ, ας πούμε, θα με ενδιαφέρει να μπορώ κάπου να πάω να δω πώς γίνεται κάτι. Ας πούμε τα παπούτσια. Τώρα είχε βγάλει μια εταιρεία, δεν ξέρω να λέμε εταιρείες, που είχε open. Δεν ξέρω, open studios. Ναι. Μπορούσες να μπεις μέσα και να δεις πώς φτιάχνεται. Απίστευτο. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Θα σας καλέσω μια μέρα να δεις πώς φτιάχνονται οι τσάντες μου. Τέλεια, ναι, θα έρθω. Ναι, πολύ ωραίες τσάντες. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Τέλεια. Επιστρέψαμε λοιπόν από το break μας εδώ στο Mad for Fashion και σήμερα έχουμε στην παρέα μας την Ράνια Σπανού. Πάμε να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις μας, Ράνια. Ωραία. Θέλω να μου πεις, να κάτσεις να σκεφτείς λίγο, ποιο ήταν το πρώτο κομμάτι που έχεις σχεδιάσει, πρώτο ρούχο. Λοιπόν, το πρώτο. Το πρώτο. Λοιπόν, ήμουνα στο σπίτι μου, στο σπίτι της γιαγιάς μου και είχα δει ένα κάλυμα καναπέ το οποίο μου άρεσε το σχέδιό του, το πατρόν του, ήταν αυτά τα χοντρά σαν τζιν τα οποία πραγματικά δεν βολεύουν καθόλου έτσι, παλιό, μπορεί να ήταν και 30 χρόνια, χάλι. Παρ' όλα αυτά είπα, γιατί δεν το ήθελε, οπότε το να έχεις και πρόσβαση σε ύφασμα ξαφνικά δεν είναι εύκολο, τι θα κάνεις, θα κόψεις ένα σεντόνι, σκέψου ύφασμα, όταν είσαι μικρός δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι, όντως. Οπότε ναι, το έκοψα. Όπως πίστευα ότι μπορεί να είναι μια φούστα και μια μπλούζα, και καθόταν στο σώμα, ήταν οκ. Τώρα το ένωσα τα κομμάτια με αράχνη και σίδερο και έγινε κάτι σαν φούστα και μπλούζα. Τέλεια. Καλά ήταν, ωραία ήταν. Από πλάκα, κάπου όλοι αρχίζουμε. Θέλεις να μου πεις άμα έχεις κάποιον Έλληνα ή ξένο σχεδιαστή σαν πρότυπο. Ναι, πρότυπο. Μ' αρέσει πολύ η δουλειά. Ο σχεδιαστής είναι ένας σχεδιαστής, τώρα δεν ξέρω να λέω πολύ καλά το όνομά του, κάπου πρέπει να μπερδεύω το V. Τον λένε Κίκο ή Κίκοβ Κωνσταντίνοφ ή Ο. Δηλαδή, κάπου μπαίνει το V, δεν θυμάμαι στην αρχή στο τέλος. Ο οποίος κάνει ρούχα και παπούτσια, κάνει συνεργασίες νομίζω και για design παπουτσιού, που έχει πολύ αναφορά στην εργασία, στα εργατικά ρούχα. Είναι κάτι που μου αρέσει και εμένα πολύ. Και στα εικαστικά, δηλαδή και στα έργα μου, με αφορούσε πολύ η έννοια της στολής. Και είχα βρει τρομερό ενδιαφέρον. Απλά πατρών, ίσιες γραμμές, ωραία ρούχα, χρώματα. Μ' αρέσει πολύ η δουλειά αυτού του ανθρώπου. Τι ναι, λέω, τον μπορώ να πω. Αμέ. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος Έλληνας celebrity τον οποίο θα θέλεις να ντύσεις? Αχ, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Μπορεί και ξένο. Να ντύσω. Μπορεί να είναι και παρουσιάστρια. Παρουσιάστρια. Του Μάρκο Φάσιν. Θέλω να πω. Στο καλό. Ευχαριστώ που το πες. Δεν το πες γι' αυτό, αλλά εμένα με έσωσε. Εσένα θα ντύσω. Πότε θα σε ντύσω. Εγώ ανυπομονώ να με ντύσεις. Είναι καθημερινή εκπομπή. Μπορείς να διαλέξεις οποιαδήποτε μέρα θες. Ωραία. Και θα χαρώ πάρα πολύ. Θα σε ντύσω. Θα τα άφηνες τα πάντα στην Ελλάδα για να κυνηγήσεις την καριέρα στο εξωτερικό? Αν είχα μια ευκαιρία ή έτσι. Τις ευκαιρίες τις φτιάχνουμε ήδη, εγώ πιστεύω γενικά. Έχεις να σου πω κάτι, έχω δουλέψει πολύ για να έχω τις βάσεις μου γερές και να ζω μια καθημερινή ζωή που μου αρέσει. Για μια ευκαιρία. Όχι huge, ρε παιδί μου, δεν είμαι τόσο φιλόδοξη. Για μια ευκαιρία. Για έναν άνθρωπο που είναι μια καλή ευκαιρία. Μπορεί να έφευγα για ένα διάστημα. Και πληρώνω εδώ. Έχω κάθε μήνα ποιος θα πληρώνει. Αυτά δηλαδή σκέφτομαι.
ή κάποια, επειδή μου σαν συνεργασία να στέλνεις και ρούχα σου σε κάποιο κατάστημα έξω, ξέρω. Μα αυτό νομίζω πια, ότι έχουμε τη δυνατότητα μέσω του ίντερνετ. Δηλαδή τώρα εσύ τα αγοράσεις από μια εταιρεία που ράβει, ξέρω εγώ, στην Ιταλία, είτε ράβει στην Ελλάδα, είτε ράβει στη Ρουμανία. Πόσο σημασία έχει. Αλλά για ευκαιρία, για συναναστροφή και μπορεί να το έκανα, ναι. Το λέω. Μου έβαλε δύσκολα σήμερα. Στο λέω, ναι. Ποια είναι τα όνειρά σου, στόχοι και βήματα που θα θέλεις να κάνεις τα επόμενα χρόνια? Νομίζω ότι μπορώ να σου απαντήσω πολύ εύκολα σε αυτήν την ερώτηση. Βεβαίως. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρουν πολύ τα εικαστικά. Εικαστικός είμαι. Με ενδιαφέρουν οι εκθέσεις, μ' αρέσει να κάνω έργα. Δεν μπορώ να βρω χώρους όμως, τους οποίους να έχουν μια ελευθερία. Να μπορείς να πει μου, ας σου λέω πολύ απλά, να λερώσεις, να τρυπήσεις, να υπάρχουν κάποια όρια που δεν μου αρέσουν πάντα. Δεν είναι παντού έτσι, για γκαλερί και τέτοια μιλάω. Θα μου άρεσε πολύ να έχω την οικονομική δυνατότητα να μην εξαρτιέμαι από τέτοιους οργανισμούς. Ο οργανισμός δεν είναι η γκαλερί, αλλά καταλαβαίνεις. Να μην έχω... Τώρα μπαίνουμε πάλι στην ηθική, αλλά αν κάτι με καταπιέζει εμένα, είναι αυτό. Δηλαδή πάντα προσπαθώ να συνεργάζομαι και να κάνω δουλειές με οργανώσεις και άτομα τα οποία έχουν μια ελευθερία και άσε το social λίγο στην άκρη, κάπως θα έρθει. Δηλαδή να γουστάρουμε λίγο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και για τις έννοιες, ρε παιδί μου, δηλαδή μη σπουδάζουμε τόσα χρόνια. Γιατί να πρέπει Sony και να κάνω κάτι αντικείμενο για να πουλήσει. Εγώ ασχολούμαι με εγκατάσταση, με χώρους, με περιβάλλον. Κάνω πολύ μεγάλα έργα. Και στην πτυχιακή μου είχα βάλει και το ρούχο, δηλαδή σε συνδυασμό. Τα όρια. Τι είναι ρούχο, αν εσύ το βάλεις τώρα είσαι... είναι εργοτέχνης. Ξέρεις, όλες αυτές τις αναρωτήσεις που σπουδάζουμε και κάνουμε. Οπότε, ναι, για να μην μακρηγορώ, νομίζω ότι θα ήθελα να μην πολύ εξαρτιέμαι οικονομικά. Αυτό. Ναι, νομίζω ότι το οικονομικό είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο όριο. Ναι, γιατί μετά δεν έχει όριο. Και επίσης να σου πω κάτι, και η τέχνη έχει πολλές έννοιες. Σίγουρα. Και ο καθένας την αντιλαμβάνεται και διαφορετικά. Ναι. Τέλεια. Γιατί όχι. Και εγώ θέλω και μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι όταν βλέπεις κάποιον και φοράει το ρούχο σου. Τι ωραία ερώτηση! Ρε, να σου πω κάτι. Στην αρχή, την πρώτη φορά που το ένιωσα, νόμιζα... δεν ένιωθα πολύ ωραία. Ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά. Μετά, όταν είσαι και... Μπράβο, όταν είσαι πολύ σίγουρη για αυτό που έχεις κάνει, από τεχνικά μέχρι σχεδιαστικά όλα, είναι ικανοποίηση. Ικανοποίηση και καμάρι. Λίγο καμάρι. Ναι, καμαρώνεις. Όχι, το... Δεν ξέρω, και εμένα μου φαίνεται πολύ παράξενο, ξέρεις, πολύ... Στην αρχή, ναι. Αφύσικο. Ναι. Και δεν ξέρω, όσοι σιγουριά και νέας για το προϊόν σου, και εγώ είμαι αρκετά σίγουρη και περήφανη της τσάντζας μου, από την άλλη είναι, έχεις δώσει και τόσο πολύ από εσένα, που καταλήγει να είναι κάτι προσωπικό. Μπράβο, έχεις δίκιο. Γι' αυτό και θέλει... φοβάσαι και λίγο, ξέρεις. Γι' αυτό θέλει μια απόσταση. Από εκεί πέρα κάνει το δικό του ταξίδι, το αντικείμενο. Είτε είναι προϊόν, είτε αντικείμενο, οτιδήποτε. Κάνει το δικό του ταξίδι. Έχει τη δική του προσωπικότητα. Ναι. Τέλος. Φεύγει από τα χέρια σου. Ναι. Είναι σαν να έχεις μωρό και είναι δύσκολο να ξέρεις να απογαλακτήσεις το. Ναι. Το μωρό σου. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ εύχομαι, καταρχήν περιμένω να με ντύσεις. Θα σε ντύσω, όποτε θέλεις. Θα σε ντύσω. Και θα έρθω και από το άμα μπορώ να περάσω και από το showroom. Άμα δεν ξέρω που μένεις, θα μου πεις μετά. Θέλεις λίγο να μας πεις πώς μπορεί κάποιος να ψωνίσει από την εταιρεία σου. Ναι, λοιπόν, τώρα είμαι σε μια διαδικασία που βγάζω τα καινούργια μου ρούχα. Οπότε, ναι, έχω τα παλιά μου, δεν με αντιπροσωπεύουν τόσο πολύ, με την έννοια ότι κάνω ένα new, κάτι καινούργιο φέρνω τώρα. Οπότε έχω το προφίλ μου στο Instagram. Το προσωπικό και του brand. Τα οποία είναι, θα τα βάλουμε και στο banner. Ράνια Spa είναι το προσωπικό μου προφίλ, με μηδέν στο τέλος. Cage. Και το άλλο λέγεται Bloody. Το βλέπουμε. Ναι. Και ναι, όποιο άτομο θέλει μπορεί να τα βρει εκεί και σε λίγο καιρό τα καινούργια. Α, λοιπόν, έρχονται και Χριστούγεννα. Ναι, έρχονται και Χριστούγεννα. Δώρα και outfit. Πώς θα πάμε στα γιορτινά τραπέζια. Σωστά. Σωστά. Θα πάμε σε πολλά, εγώ προσωπικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίσεις με την παρουσία σου και πραγματικά εύχομαι να δεις την εταιρεία σου εκεί που θέλεις να τη δεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Τέλεια, λοιπόν.
το σημερινό μας επεισόδιο μπορεί να τελείωσε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ξανά ραντεβού αύριο για να μιλήσουμε για hot fashion trends, για beauty tips, να σχολιάσουμε celebrity outfits και ό,τι άλλο έχουμε τέλος πάντων σε νόμο να πούμε. Είμαι η Σέβλε και σας φιλώ γλυκά.